μια προσπάθεια καρδιάς που θέλουμε να αγκαλιάσουμε όλη την Ελλάδα και να δώσουμε την ευκαιρία σε κάθε πόλη, σε κάθε περιοχή, σε όσους μπορούμε να πάμε εμείς, να μιλήσουν για το μεγάλο πρόβλημα που ταλάνισε και ταλανίζει χιλιάδες ανθρώπους. Αφορμή βρήκαμε το βιβλίο, το οποίο είναι το δεύτερο βιβλίο αυτής της σειράς και το τρίτο που γράφω εγώ, το οποίο εγώ θα το έλεγα «Κατάθλιψη γένους θηλυκού». Ή, όπως λέω και μέσα στο βιβλίο, πες μου αν έχεις θηλυμένα μάτια να σου πω αν είσαι γυναίκα, γιατί κυρίως οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στο θέμα της κατάθλιψης. Η απόφασή μου να ασχοληθώ πάρα πολύ και να αφιερώσω ένα μεγάλο κομμάτι και του χρόνου μου και των χρημάτων μου σε αυτή την προσπάθεια και να ζητήσω και από τους φίλους μου, τους πολύ καρδιάκους μου φίλους, ευχαριστώ από καρδιάς, από τα βάθη της καρδιάς μου, ήταν ότι είπα ότι αυτό αξίζει να ασχοληθώ. Και να πάμε τώρα λίγο από την αρχή. Όταν θα θυμάται εδώ και ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Αυγέρος, το βλέπω με χαρά μετά από τόσα χρόνια που είναι εδώ και έχει την ιδιοκτήτηση ενός πολύ καλού ραδιοφώνου από ό,τι μαθαίνω και χαίρομαι γι' αυτό. Το ρώτησα όταν ιδρυθήκαμε μετά από 10 χρόνια. Δημήτρη, όταν ήμουν διευθυντή στο παλιό Sky που κάναμε 40 και 50% τηλεθέαση, με θυμάσαι ποτέ να χαμογελάω? Και μου είπε όχι. Δεν θυμάμαι ποτέ να χαμογελάς. Γιατί όμως δεν χαμογελούσα? Γιατί έπαιζα ένα περίεργο κρυφτούλι με το τέρας? Ήτανε μία περίοδος που όλοι νόμιζαν ότι εγώ μπορεί να ήμουν ευτυχισμένος, ο παντοδύναμος, μέσα δηλαδή από τις αξίες τις οποίες είχε δημιουργήσει η ίδια η κοινωνία, που μου είχαν δημιουργήσει εμένα, μέσα από τις προτεραιότητες που είχαν βάλει, τους στόχους, που δεν ήταν δικοί μου στόχοι, τους είχα λοιπόν πετύχει, έπρεπε κανονικά, σύμφωνα με τα στάτους που υπάρχουν και τα δεδομένα της κοινωνίας, να ήμουν ένας ευτυχής άνθρωπος. Ακόμη και σήμερα, όταν μιλάω με κάποιο φίλο μου, δηλαδή νιώθω πολύ καλά, μου λένε, ξέρεις, αυτό που κάνεις δεν είναι και σωστό. Είναι και μια αχαριστία. Το θέμα είναι όμως δεν το υπολογίζεις αυτό. Δεν το μετράς. Δεν το βάζεις σε κάποια κιλά να το μετρήσεις. Η κατάθλιψη δεν κάνει διακρίσεις. Ο μαύρος ήλιος δεν ξεχωρίζει που θα ρίξει τις ακτίνες του και που όχι. Τις δείχνει αδιάκριτα. Έτσι λοιπόν, όταν έγραψα το βιβλίο, το πρώτο βιβλίο, το οποίο ήταν ο Τέρας και εγώ, ήταν λυτρωτικό για μένα. Για πρώτη φορά κάτσα κάτω και έβαλα σε χαρτί τι ήθελα να κάνω, τι δεν έκανα, πού με κυνήγησε το τέρας, γιατί δεν ήμουν ευτυχισμένος, γιατί έζησα μια αβίωτη ζωή, γιατί ζούσα μια ζωή σε αναμονή, πιστεύοντας ότι κάποτε θα συμβούν αυτά που ήθελα, τα οποία όμως τελικά δεν τα ζούσα, γιατί ζούσα λέγοντας ότι αυτό που κάνω τώρα είναι προσωρινό, αλλά θα το ζήσω αργότερα. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν περίμενα ότι θα έχετε και επιτυχία αυτό το βιβλίο. Όχι γιατί ήταν κάποιο αριστούργημα λογοτεχνικό. Δεν θέλω να το κρίνω έτσι. Και αυτά, ξέρετε, θα τα κρίνει και η ιστορία. Θα τα κρίνει και η διάρκεια τους και η αγάπη του κόσμου κτλ. Κρίνονται μετά, πιστεύω, όλα αυτά. Αλλά επειδή ανέδειξε ένα τεράστιο πρόβλημα που το κρύβαμε όλοι. Το πρόβλημα της κατάθλιψης που μαστίζει την κοινωνία μας. Κάποιοι άλλοι είχαν τρομολογήσει τη ζωή και κάποια στιγμή η απόλυτη σύγκρουση. Η απόλυτη σύγκρουση, τα οποία νομίζω ο Φρόιντ δεν μπούμε τόσο δύσκολα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που είστε εδώ και μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε αυτό το ωραίο και μεγάλο ταξίδι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Εγώ ότι για το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε, ότι είναι η κατάθλιψη, υπάρχει μια παραδοξολογία. Ενώ η προσπάθεια του ανθρώπου είναι να δημιουργήσει μια κοινωνία καλύτερη, να κερδίσει όλα τα υλικά αγαθά, να κερδίσει την τεχνολογία, να κερδίσει την ανάπτυξη, να ζήσει καλύτερα, να έχει πολλές προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Απ' την άλλη μεριά, αυτή η ανάπτυξη φέρνει αυτή την κατάσταση ψυχικής υγείας, που εν πάση περιπτώσει δεν είναι η επιθυμητή. Γιατί όπως ακούσαμε και προηγουμένως, στις ανακτημένες κοινωνίες το ζήτημα της κατάθλιψης είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κύριε Μαλιάλη, κυρίες και κύριοι, η πόλη
της καλκίδας ο Δήμος γενικότερα ζει εδώ και αρκετά χρόνια μια κατάσταση τέτοιας οικονομικής κρίσης που τα φαινόμενα της κατάθλιψης κοντεύουν να πάρουν εκρηκτικές διαστάσεις. Πέρα, όπως είπε ο κύριος Δούμος, από την υποδοχή της Χαλκίδας που είναι η παραλία της, η ενδοχώρα της σε πολλές συνοικίες έχει τεράστια προβλήματα επιβίωσης ανθρώπων, οι οποίοι ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και αν μπορώ να βλέπω 100 ανθρώπους, οι 98 ζητούν δουλειά. Αυτή είναι η κατάσταση στην περιοχή μας και αυτό δημιουργεί τέτοια φαινόμενα, όπως είπατε, κατάθλιψη που δεν είναι η ώρα. Δεν είναι αυτή η στιγμή να το συζητήσουμε, γιατί η αλήθεια και εγώ σήμερα τρόμαξα. Πόσο κοντά μας, δίπλα μας είναι το πρόβλημα και δεν το έχουμε αγγίξει ακόμα. Έχεις πάρα πολλούς δημάρχους. Σου εύχομαι να πας πάρα πολύ καλά και να βγάλεις την πράξη την ευαισθησία που έδειξες σήμερα.